Μία ακόμη από τις πολλές εκρήξεις που πλήττουν την Ουκρανία είναι αυτή που καταγράφεται από κάμερα καρέ-καρέ στην πόλη Χάρκοβο. Ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια αποτελούν από χθες τη νύχτα και όλο το πρωί στόχους των Ρώσων. Έκτη μέρα του πολέμου και στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Την ώρα που το παράθυρο της διπλωματίας που άνοιξε χθες δεν έχει κλείσει τελείως, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι θα ξανασυναντηθούν τις επόμενες μέρες, οι ρωσικές επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με τα ρωσικά στρατεύματα μάλιστα να ενισχύονται και να βάζουν στο στόχαστρό τους το Κίεβο. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι επρόκειτο για 5 ρωσικά μαχητικά και ένα ελικόπτερο. Τα αεροσκάφη φέρονται να καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις Βασίλκιβ και Μπρόβαρη στην περιοχή γύρω από το Κίεβο. Ένας πύραυλος κρούς και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν κοντά στο Κίεβο κατά τις ίδιες πηγές. Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλασή του προς την Ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μια μεγάλη οχηματοπομπή μήκους 65 χιλιόμετρων. Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητιακής υποστήριξης. Οι εικόνες από τον εξοπλισμό των Ρώσων προκαλούν αίσθηση στην πορεία τους προς το Κίεβο, που οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν να αντισταθούν. Οι πολίτες προμηθεύονται όπλα, ενισχύοντας το στρατό και επιχειρώντας να κρατήσουν μακριά από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας τους Ρώσους. Είμαι εδώ γιατί δεν χαίρομαι να βλέπω να χτυπούν την πόρτα του σπιτιού μου. Και πιστεύω ότι όλοι όσοι μπορούν να αντισταθούν πρέπει να το κάνουν. Γιατί είναι το σπίτι μας και πρέπει να το υπερασπιστούμε. Η Μαριούπολη πολιορκείται από βορρά και από δύση, καθώς προελάβουν ρωσικές χερσαίες δυνάμεις, ενώ για έκτη μέρα οι άμαχοι στη Ζαπορίζια καλούνται να παρελάβουν καφάσια με βόμβες Μολότοφ και να φορέσουν το γαλάζιο περιβραχιόνιο των δυνάμεων αντίστασης. Τα καταστήματα μένουν ανοιχτά για 2 ώρες, ενώ ισχύει το όριο 20 λίτρων στον εφοδιασμό με πετρέλαιο ή βενζίνη. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης σε δηλώσεις του ανέφερε πως η πόλη δεν έχει πάψει να βάλεται από το ρωσικό πυροβολικό, με τις εκρήξεις να ακούγονται ακατάπαυστα. Υπό ρωσικό έλεγχο περιγράφεται ότι έχει τεθεί η πόλη Χερσόνα στη νότια Ουκρανία, με βίντεο που δημοσιεύθηκε να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να περπατούν στο κέντρο της πόλης, η οποία δεν απέχει πολλά χιλιόμετρα από την Κριμαία. Στην περιφέρεια Σάμι, κοντά στο Χάρκοβο, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 70 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ρωσική επιδρομή στη στρατιωτική τους βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 100 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την 5η πρώτη μέρα της εισβολής, ενώ οι αρχές στο Κίεβο μιλούν για πάνω από 150 αμάχους νεκρούς.